ευχαριστούμε που ήρθατε ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας για αυτή τη συνέντευξη τύπου. Η κρουαζιέρα είναι συνέργεια πολλών δραστηριοτήτων και γι' αυτό βλέπετε σήμερα εδώ μαζεμένους πάρα πολλούς προέδρους διαφορετικών σωματείων, οι οποίοι όλοι εμπλέκονται με το θέμα της κρουαζιέρας. Όπως έχουμε αναφέρει και στις προηγούμενες μέρες, η κρουαζιέρα όπως έρχεται σήμερα, έρχεται με το σύστημα Bubble, με το πρωτόκολλο Bubble, το οποίο δεν επιτρέπει στους επισκέπτες, τουρίστες του νησιού μας, να περιηγηθούν ελεύθερα στα καταστήματα, στα μουσεία, στους δρόμους μας, αλλά συνοδεύονται από ανθρώπους οι οποίοι δεν τους επιτρέπουν ούτε να αγοράσουν ένα νερό από ένα οποιοδήποτε κατάστημα. Στους χώρους όμως των μουσείων είτε των μνημείων έρχονται σε επαφή με άλλους πελάτες ξενοδοχειακούς, διότι εκεί δεν μπορεί να γίνει ο διαχωρισμός. Άρα το σύστημα Bubble, εκεί πάβει να ισχύει. Το ίδιο συμβαίνει και στα στενά σοκάκια της πόλης μας, στα οποία έρχονται σε επαφή σώμα με σώμα με άλλους πελάτες. Άρα δεν μπορεί να ισχύει μόνο για τα καταστήματά μας, τα οποία είναι μικρά, χωράνε πολύ λίγο αριθμό πελατών, συνήθως είναι 1 έως 3 άτομα, που συνήθως όταν είναι πελάτες της κρουαζιέρας είναι μόνο από αυτούς, και να δεχόμαστε ότι μπορεί να λειτουργήσει και να συνεχίζει αυτό το σύστημα Bubble. Θεωρούμε ότι επιστρέφουμε στην δεκαετία του 80 που ο τουρισμός ήταν κατευθυνόμενος και αυτό δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε. Έχουμε όλη τη διάθεση να συνεργαστούμε και να συνομιλήσουμε με τους αρμοδίους και αυτό έχουμε πράξει. Έχουμε ξεκινήσει από τις αρχές Μαΐου και έχουμε κάνει μια διάσκεψη με τους ιδιοκτήτες της ελληνικής κρουαζιέρας. Στις 11 του μήνα κάναμε μια συνάντηση με την ΚΛΙΑ. Η ΚΛΙΑ είναι ο Διεθνής Οργανισμός Κρουαζιέρας, με εκπρόσωπο της ΚΛΙΑ πιο συγκεκριμένα, στην οποία συμμετείχαν και η Δήμαρχος Κερκυραίων, ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού, ο Πρόεδρος του ΟΛΚΕ, ο Διευθύνοντας Σύμβολος του ΟΛΚΕ, ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, ο Πρόεδρος του Ενιαίου Φορέα, ο κ. Μπατσούλης, και παρακολούθησε επίσης τη συνάντηση ο κ. Στεφάνος Γκίκας, ο βουλευτής μας. Στη συνάντηση αυτή, στην πρώτη συνάντηση που έγινε στις 11 του μήνα, μας υποσχέθηκαν ότι θα μεταφέρουν τα αιτήματά μας και τις αγωνίες μας και θα μας απαντήσουν σε μια εβδομάδα. Έτσι και έγινε. Στις 18 του μήνα την Παρασκευή ξαναέγινε μια συνάντηση στην οποία η απάντηση ήταν ότι όσοι είναι εμβολιασμένοι, μάλλον σε πλοία που έχουν μόνο εμβολιασμένους, θα επιτρέπεται η ελεύθερη πρόσβαση στην πόλη μας, όχι όμως όσο τα πλοία έχουν ιταλική σημαία. Αυτό σημαίνει ότι οι περισσότερες εταιρείες, οι οποίες έχουν ιταλική σημαία, όπως η MSC, η Costa, δεν θα μπορούν να αφήνουν ελεύθερους τους πελάτες. Μας έστειλαν δε μια επιστολή, η οποία λένε ότι βάσει αυτής της επιστολής είναι ένα προεδρικό διάταγμα, το οποίο λένε ότι τα πλοία με ιταλική σημαία πρέπει να τηρούν τα πρωτόκολλα της Ιταλίας. Πρωτόκολλο BAB στην Ιταλία ή στην Ευρώπη ή στην Ελλάδα δεν υπάρχει εγκεκριμένο από κανένα κράτος και καμία Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα ιδιωτικό πρωτόκολλο το οποίο έχουν θέσει οι εταιρείες. Σεβόμαστε τις εταιρείες γιατί έχουν επενδύσει πολλά χρήματα και ζητάμε την επανεκκίνηση της κρουαζιέρας. Όμως δεν μπορούμε να δεχτούμε με κανένα τρόπο να μην υπάρχει ημερομηνία λήξης αυτού του πρωτοκόλλου, να μην έχουμε δηλαδή ορίζοντα πότε θα ξεκινήσουμε και να πηγαίνουμε εβδομάδα-εβδομάδα με συζητήσεις, ούτως ώστε να περάσει όλο το καλοκαίρι. Για τον λόγο αυτό, και επειδή έχουν επενδυθεί πάρα πολλά χρήματα για την κατασκευή του λιμανιού, τα οποία είναι χρήματα του ελληνικού λαού, χρήματα των Κερκυραίων, χρήματα δικά μας, και αυτά τα χρήματα πρέπει να είναι ανταποδοτικά και τα έργα αυτά γίνανε για την ευημερία του τόπου και των κατοίκων της, εμείς λέμε ότι δεν θα επιτρέψουμε για πολύ χρόνο ακόμα να γίνεται αυτή η λειτουργία. Για τον λόγο αυτό καλούμε όλο τον κόσμο, όλο τον κόσμο του εμπορίου, τον κόσμο που δουλεύει σε εμάς, όλο τον κόσμο που έχει συνάφεια με την κρουαζιέρα, την επόμενη Παρασκευή 2 Ιουλίου στις 9 η ώρα το πρωί, η οποία θα πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχει πλοίο εκείνη την ημέρα, απλά θα κάνουμε μια ειρηνική συνάντηση, ούτως ώστε να περάσουμε το μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις
για την αποφασιστικότητά μας, για το ότι βρισκόμαστε σε απόγνωση και ότι το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Αυτά ήθελα να σας πω, το λόγο έχουν οι υπόλοιποι συνάδελφοι.